εγώ διαλύθηκα. Μην νιώθεις μόνο στον πόνο των νέων μέτρων, αφού ούτε για τους μουσικόφιλους ξημέρωσε μια όμορφη εβδομάδα. Η R.E.M. που γράφουν rock story εδώ και 31 χρόνια έφτασαν τέλος στη θρησκεία τους με μια λιτή ανακοίνωση που ανάρτησαν στο διαδίκτυο. Στον καθένα που μπορεί να ένιωσε κάποια στιγμή ότι τον άγγιξε η μουσική μας, απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες που μας άκουσε. Ο τραγουδιστής, ανοιχτά ομοφιλόφιλος και κακό παιδί για τα συντηρητικά μίντια, Michael Stipe, συμπλήρωσε. Ένα σοφός είπε κάποτε: η τέχνη του να περνάς καλά σε ένα πάρτι είναι το να ξέρεις πότε είναι ώρα να φεύγεις, ρίχνοντας αλάτι στην πληγή, και τότε ξεκίνησαν όλα. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ένα βίντεο ακατάλληλο για ανηλίκους που ανάρτησε ο τραγουδιστής στο προσωπικό του blog στα μέσα του καλοκαιριού και στο οποίο εκθέτει το μόριό του σε κοινή θέα, προκάλεσε εμφύλια διαμάχη στα μέλη του ιστορικού πλέον συγκροτήματος, και κανείς πλέον δεν μπορεί να μαζέψει τις κακές γλώσσες που λένε ότι οι μόνοι που πονάνε από τη διάλυση του γκρουπ από την Αθήνα της Τζόρτζια είναι οι πολυπληθείς φαν σαν εμένα, εσένα και τον άνθρωπο που αγαπάς δίπλα σου. Ο Michael Stipe και το πέος του ακόμη δεν έχουν πάρει επίσημη θέση επάνω στο λόγο και την αιτία του μουσικού αυτού χαμού, αλλά ας είναι. Αυτός είναι ο λόγος, μήπως επειδή... Κοίτα, είναι ένα ενδεχόμενο. Το έχουν γράψει πολλά σοβαρά μουσικά site πάντως. Μωρέ, τι μπορεί να κάνει χρόνια, μωρέ, να κάνουν... Βγήκαν οι άλλοι του συγκροτήματος. Αυτό μωρέ. Αυτός τώρα μαπίνει και είναι καμένος. Και είναι συνέχεια που δεν συνεννοούνται. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μωρέ, τι να πούνε με τον Ρόμπι Ουίλιαμς που έχει δείξει και τα όπισθεν και τα έμπροστα. Αυτοί έχουν διαλυθεί, τι να πούνε. Όχι, ήταν ένα πρίγκανε, Μαρία μου. Για κάτι συναυλίες. Τέλος πάντων, παιδιά μου, μην μπαίνουμε μέσα στα ζευγάρια. Σωστά, μωρέ.